Καλημέρα κύριε Σιδέρη. Καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Κατατέθηκε νέο νομοσχέδιο, έτσι, για τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Ναι, κατατέθηκε εχθές το βράδυ το περιβόητο νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Ναι. Ένα νομοσχέδιο που έχουν ήδη καταδικάσει οι ενώσεις όλων των νοσοκομειακών γιατρών της χώρας. Ναι. Ένα νομοσχέδιο που έχουν καταδικάσει όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά αλλάζει τη μορφή του ΕΣΥ όπως την ξέραμε, αφού έρχεται να κλείσει την πόρτα του νοσοκομείου σε μια μεγάλη μάζα ασθενών και να θεσμοθετήσει επίσημα ένα αλυσβερίσι των ασθενών που θα είναι πλέον και επίσημα βορρά στα μεγάλα κοράκια της ιδιωτικής υγείας. Α, το λέτε αυτό γιατί επιτρέπει πλέον στους νοσοκομειακούς γιατρούς να έχουν δραστηριότητα έξω από το νοσοκομείο, γι' αυτό δεν το λέτε. Ναι, δεν τους επιτρέπει απλά να έχουν δραστηριότητα έξω από το νοσοκομείο. Καταργεί το θεσμό της αποκλειστικής απασχόλησης. Δηλαδή, ουσιαστικά, επιτρέπει στους συναδέλφους που υποτίθεται θα το επιλέξουν να μπορούν να βγάζουν έξω κανονικότατα κόσμο για χειρουργία, για άλλες επεμβατικές ή διαγνωστικές πράξεις. Και όταν λέω έξω, εννοώ στην ιδιωτική κλινική ή στο ιδιωτικό μεγαθύριο. Πού θα ποντάρουν όλοι για να γίνει αυτή η εξαίρεση, γιατί και τώρα υπάρχει αυτό, για να γίνει ο κανόνας, θα ποντάρουν στην άθλια κατάσταση που υπάρχει μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Μάλιστα. Τα οποία, όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος, ένας άνθρωπος για να χειρουργηθεί χρειάζεται να περιμένει 3, 4, 5, 6 μήνες ή και πολλές φορές παραπάνω. Ναι. Οπότε εσείς λέτε, αντί να το διορθώσουμε αυτό, παρακάμπτουμε ή το παραπέμπουμε στον ιδιώτη. Ακριβώς αυτό που γινόταν δηλαδή στην πανδημία με κυβερνητική απόφαση, που πήγαινε δηλαδή η κυβέρνηση και πρημοδότησε τον ιδιωτικό τομέα με όλη την non-COVID νοσηρότητα. Θα σας θυμίζω ότι δούλευαν στο full τα χειρουργία του ιδιωτικού τομέα, όταν στα δημόσια νοσοκομεία ακυρωνόταν η μία μετά την άλλη. Εκ των πραγμάτων, αφού δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, δεν μπορούσαν. Ακριβώς, λόγω της υποστελέχωσης όμως δεν μπορούσαν, γιατί ξέρετε, με μαθηματικά, απλά μαθηματικά, 50 νοσηλευτές μπορεί να κοστίζουν πάνω από 2.000 χειρουργία το χρόνο. Οι 50 μη προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, για παράδειγμα, ή οι προσλήψεις ελάχιστων αναισθησιολόγων. Ναι. Αυτά βέβαια, ξαναλέω, τα ξέρει ο κόσμος. Υπάρχει όμως και μια καινούργια εξέλιξη. Ναι. Η οποία φανερώνει, αν θέλετε, και την κουτοπονηριά των συντακτών του νομοσχεδίου, την προσπάθεια την τελευταία στιγμή να το μακιγιάρουν. Και αυτή η κουτοπονηριά είναι ότι χθες το βράδυ, ενώ υποτίθεται το νομοσχέδιο έχει δοθεί στη διαβούλευση εδώ και 2 μήνες, προσθέθηκε ένα κεφάλαιο το οποίο αφορά το μισθολογικό των γιατρών, που δίνει κάποιες ελάχιστες αυξήσεις στους νοσοκομειακούς γιατρούς. Γι' αυτό ξαναλέω, αυτό είναι κάτι σαν το τυράκι, για να μην δει κανείς τη φάκα. Και η φάκα είναι από τη μία αυτά που είπαμε πριν και άλλα τόσα που δεν προλαβαίνουμε να πούμε και θα έχουν ως θα έχουν τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στους ασθενείς, αλλά υπάρχει και η φάκα για τους ίδιους τους γιατρούς, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες έως και 43% τα τελευταία χρόνια, και οι υποτιθέμενες αυξήσεις που τώρα δίνει σε αυτό το κεφάλαιο που έχει προσθέσει εκτάκτως η κυβέρνηση στο τελικό κείμενο, δεν θέλω να σας πω πολλά για τα κλαδικά μας, αλλά έτσι πολύ σύντομα δεν αλλάζει την αποζημίωση εφημερίας, δεν επαναφέρει το επίδομα βιβλιοθήκης, αυξάνει ελάχιστα το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, η προσάυξηση για προϋπηρεσία μειώνεται, δεν επαναφέρει τις τριετίες, δεν χωρικεί επίδομα αντιγίνης εργασίας, δεν προβλέπει προσάυξηση στην προϋπηρεσία, δηλαδή συμπερασματικά δεν αναπληρώνει ούτε στο ελάχιστο τις απώλειες και δίνει κάποια ελάχιστα ψίχουλα με ένα κεφάλαιο. Σε πραγματικό μέγεθος αυτό, κύριε Σιδέρη, πόσο είναι δηλαδή? Για να το βουλώσουμε. Ναι. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Μάλιστα. Δίνει κάποια ψίχουλα για να το βουλώσουμε. Ναι. Αυτό σε πραγματικό. Γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε διαφορετικά μισθολογικά κλιμάκια. Σωστά, μπορεί να είναι σωστά. Ένα ποσό καθαρό της τάξης των 80 με 90 ευρώ, ας πούμε, το μήνα. Α, βάρουμε κατοστάρικο επειδή είμαστε κουβαρντάδες. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, και ταυτόχρονα να καταστρατηγήσουμε τους ασθενείς που πλέον θα είναι και επίσημα πελατεία για τον καθέναν από εμάς, εάν θέλει να ζήσει αξιοπρεπώς, ας πούμε, από τη δουλειά του. Σας άκουσα να λέτε στην αρχή ότι αντίθετοι σε αυτό το νομοσχέδιο ήταν, αντίθετο σε αυτό το νομοσχέδιο ήταν εσείς όμως ο ιατρικός κόσμος. Δηλαδή, ξεκινώντας από τους νοσοκομειακούς γιατρούς, φτάνοντας μέχρι τον ιατρικό σύλλογο κτλ.
Και μετά μου είπατε ότι έχουν γίνει διαβουλεύσεις. Τι διαβουλεύσεις γίνανε, κύριε Σιδέρη? Έχει βγει το νομοσχέδιο σε διαβούλευση. Ναι. Είναι καταδικαστέο από όλο τον ιατρικό κόσμο. Άρα... αυτή είναι η διαβούλευση που οι γνωστές διαβουλεύσεις είναι αυτές. Ξέρετε, είναι ότι εμείς είμαστε κυβέρνηση, εμείς αυτό θα φέρουμε. Δεν ακούει η κυβέρνηση τη ψυχή των νοσοκομείων, που είναι η νοσοκομιακή γιατρή και το λοιπό προσωπικό, και γιατί και οι υπόλοιπες ομοσπονδίες των υγειονομικών το έχουν καταδικάσει. Ναι. Δεν ακούει τους συλλογικούς φορείς των ασθενών, που είναι τα σωματεία, τα συνδικάτα, οι φορείς, και συνεχίζει μόνη της. Και δεν ακούω, εγώ θα προσθέσω, όλους αυτούς που πριν από πολύ μικρό χρονικό διάστημα τους χειροκροτούσαμε. Αυτό, ξέρετε, είναι και ο ορισμός του αναποδογυρίσματος των συμπεραγμάτων της πανδημίας. Όχι απλά αυτούς που χειροκροτούσαν, δεν τους ακούει. Τώρα τους λέει ότι εσείς που πονέσατε μαζί με τους ασθενείς και ήσασταν μαζί τους ολόκληρα 24 ώρα, τώρα αυτούς πρέπει να τους δείτε ως πελάτες. Και νομίζει η κυβέρνηση ότι η πλειοψηφία των νοσοκομειακών γιατρών είναι σαν τα μούτρα της. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω, αλλά αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Μάλιστα. Η κατάσταση αυτή, έτσι, στα νοσοκομεία, στην μετα-COVID εποχή, είναι ακόμα πιο επιβαρυμένη από ότι την προ-COVID εποχή. Κοιτάξτε, υπάρχει η έννοια της κανονικότητας, ξέρετε. Καλά, αυτό είναι σχετικό όμως, μου λέτε. Αυτό ακριβώς θέλω να πω και εγώ, ότι η κανονικότητα της προ-COVID εποχής είναι αθλειότητα. Είναι αυτή που είχε πολύ ωραίες λίστες αναμονής, είχε αυτή που έλεγε ότι ο κόσμος είναι σε ράτζα, είναι αυτή που έλεγε ότι ο κόσμος δεν έχει καν που να πάει παρά μόνο σε ένα κοντινό νοσοκομείο, γιατί βλέπετε όλη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σιγά σιγά εξαφανίζεται ή έχει ουσιαστικά αντικατασταθεί από μεγάλα μονοπόλια ιδιωτικά. Άρα επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα την οποία θέλαμε να αλλάξουμε πριν τον COVID. Ναι, βέβαια. Ναι. Και ταυτόχρονα βλέπουμε μια τομή προς το αντιδραστικότερο, είτε αυτή αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που σας είπα, αλλά και αντικειμενικές εξελίξεις. Έχουμε αύξηση της γρήπης, έχουμε αύξηση των λοιμόξεων με αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, έχουμε την COVID νοσηρότητα που εξακολουθεί να υπάρχει κυβερνητικό στο προσκήνιο. Και αυτό το μείγμα πολιτικής, η λύση που προτείνει η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι ότι με τα ίδια και χειρότερα εργαλεία που αντιμετώπισε όλο τον καιρό την πανδημία, αλλά και πριν την πανδημία που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση, με τα ίδια και χειρότερα εργαλεία θα συνεχίσει και ως γνωστόν το προβλέπουμε από τώρα, θα φέρει τα ίδια και χειρότερα αποτελέσματα για τους ασθενείς και για τους υγειονομικούς και τους γιατρούς. Τι σκοπεύετε να κάνετε, κύριε Σιδέρη? Εμείς κάναμε χθες μια πάρα πολύ μαζική συνέλευση της ΕΙΝΑΠ, του μεγαλύτερου πρωτοβάθμιου σωματείου νοσοκομειακών γιατρών της χώρας. Μάλιστα. Και σήμερα έχει έκτακτη συνεδρίαση η εκτελεστική γραμματεία της Ομοσπονδίας μας. Αυτό που αποφασίσαμε είναι ότι τη μέρα που το νομοσχέδιο θα μπει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και θα γίνει περιβόητη ακρόαση και αποφορής, εκεί θα απαντήσουμε με 24 ώρια απεργία, αλλά ταυτόχρονα και με μια σειρά άλλες απεργιακές συγκεντρώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν εάν τολμήσει η κυβέρνηση και το βάλει στην ολομέλεια της Βουλής. Και ταυτόχρονα να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα σε όλα τα σωματεία, τα συνδικάτα, σε όλο τον απλό κόσμο, γιατί πραγματικά αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι ένα κλαδικό νομοσχέδιο. Δεν αφορά τους γιατρούς, αφορά τις υπηρεσίες περίθαλψης του ασθενή, του απλού κόσμου, που θα του τις επιδεινώσει. Και πραγματικά θα βρεθούμε μπροστά σε φρικτές καταστάσεις που ήδη βιώνουμε. Όχι να πετάνε τώρα έξω τον κόσμο από το σπίτι του και να τους πάνε την πόρτα τα φαντς, γιατί τα είδατε και αυτά, αλλά γιατί θα έχει υποθηκεύσει το σπίτι του για να κάνει μια επέμβαση ή για να κάνει μια πράξη, γιατί πολλοί συνάνθρωποι μας το έχουν πάθει ήδη αυτό. Αυτό θα γενικευτεί και πρέπει να το καταλάβει αυτό ο λαός, όχι για να στηρίξει εμάς, για να στηρίξει το δικό του δικαίωμα στην υγεία που δικαιούται. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Σιδέρη. Να είστε καλά, καλημέρα.